Για μια ακόμη χρονιά είμαστε εδώ στην Εκκλησία του Αγιώργη. Με πρωτοβουλία του Ομίλου της Πρακτικής Κοπροβολής Ηρακλείου και του Εργαστηρίου Μνώσης Συνορίας μας, συγκεντρώνονται οι άνδρες του χωρίου και της Κρήτης για να εκκλησιαστούν και να κοινωνήσουν, δοξάζοντας τον ύψιστο και παρακαλώντας τον να μας δώσει δύναμη, που τόσο πολύ την έχουμε όλοι ανάγκη σε αυτούς τους χαλεπούς και δύσκολους καιρούς που βιώνουμε ως πολίτες αυτής της πληγωμένης πλην όμως περήφανης πατρίδας. Βρισκόμαστε εδώ παραμονές μιας μεγάλης εφετείου, μιας μεγάλης γιορτής, ενός εθνικοαπελευθερωτικού γεγονότος που σημάδεψε την νεότερη ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία. Το ξεσηκωμό του γένους το 1821, μετά από 400 χρόνια μαύρης σκλαβιάς από τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής. Μνημονεύουμε και τιμούμε όλους εκείνους τους γνωστούς και άγνωστους αγωνιστές που πήραν το καρυοφύλι και το λιταγάνι στο χέρι και ύψαν ψηλά τη σημαία της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Ένας αγώνας που ξεκίνησε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με λιγοστά εφόδια αλλά με περίσσια ψυχή. Την πρώτη του φετιά την έριξαν οι κουζουλοί μιας άλλης εποχής, οι άταχοι του 21, οι αρματολοί και οι κλέφτες. Αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά ότι οι επαναστάσεις και οι εξουσιακοί δεν μπορούν να προχωρήσουν αν δεν είναι πολιασμένοι με το λαϊκό στοιχείο. Η επανάσταση του 1821 ήταν μια επανάσταση του λαού, των φτωχών, των ξυπόλυτων, των κατατρεγμένων, που παρά το γεγονός ότι πέρασαν 400 χρόνια, η ατόφια ελληνική σπίθα παρέμεινε ζωντανή και έγινε φλόγα, έγινε πυρκαγιά, έγινε ολοκαύτωμα, καίγοντας τα τούρκικα φουσάτα, υψώνοντας και πάλι τη γαλανόλευκη στην Αρεόπολη, την Καλαμάτα, την Τριπολιτσά και σε ολόκληρο το Μοριά. Ήταν επίσης αγώνας και ξεσηκωμός των λαϊκών τάξεων ενάντια στον κοντζαβασισμό, τον φεδουαρχισμό και την εκμετάλλευση από δυνάμεις που είχαν κοινά συμφέροντα με τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις. Κολοκοτρώνης, Παπαβλέσσας, Καραϊσκάκης, Μακριγιάννης, Πότσαρης, Ανδρούτσος, Μιαούλης, Μπουμπουλίνα, Μαντώ Μαυρογένους και δεκάδες άλλοι βγήκαν μπροστά για να δώσουν σάρκα και ωστά την έννοια της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Σε αυτόν τον αγώνα πρωταγωνιστικός ήταν ο ρόλος του λαϊκού κλήρου, με εξαίρεση ορισμένους δεσποτάδες που είχαν επιφυλάξεις στο ραντεβού με την ιστορία. Ο λαϊκός κλήρος, μάλιστα, πολύ πριν το μεγάλο ξεσηκωμό, μέσα από τα κρυφά σχολιά είχε προετοιμάσει πνευματικά τους Έλληνες για τη μεγάλη ώρα του ξεσηκωμού. Οι πρώτες μάχες ήταν νικηφόρες και το πρώτο κομμάτι μιας δεύτερης Ελλάδας ήταν γεγονός. Όμως, το σαράτι του διχασμού για μια ακόμα φορά δηλητηρίασε στην ψυχή του Έλληνα. Το πρώτο επίσημο κράτος θεώρησε εχθρούς αυτούς που το απελευθέρωσαν, οδηγώντας σε μια σκοτεινή τρύπα που την ονόμασαν φυλακή, το γέρο του Μοριά. Ακολούθησε η δολοφονία ενός χαρισματικού κυβερνήτη, του Καποδίστρια, και μετά από όλα αυτά, ρόλο σωτήρα ανέλαβαν οι ξένες δυνάμεις, κουβαλώντας μας τον πρώτο Γερμανό ως κυβερνήτη της χώρας, τον γνωστό σε όλους μας Βασιλιά Όθωνα. Και από τότε μέχρι σήμερα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, σώει πάει το Γερμανικό Βασίλειο. Το μήνυμα της Επανάστασης του 21 σήμερα είναι όχι μόνο επίκαιρα, αλλά και διδακτικά. Οι αγωνιστές του 21 δείχνουν τον δρόμο που δεν είναι άλλος από διαρκή αγώνα για ελευθερία και επιβίωση. Σήμερα οι Έλληνες, για την ακρίβεια, εδώ και 5 χρόνια δέχονται μια μεγάλη και πρωτοφανή επίθεση από διάφορα κέντρα, με στόχο την συρρήκνωσή τους και την εξαθλίωσή τους. Κάνουν ό,τι μπορούν οι σημερινές μεγάλες δυνάμεις για να μας οδηγήσουν στην ολοκληρωτική καταστροφή. Όμως, κοιτώντας πίσω την δική μας ιστορία, έχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να αντέξουν, να παλέψουν, να συγκρουστούμε και στο τέλος να νικήσουν. Και πρέπει να νικήσουν. Διαφορετικά τα χρόνια που θα έρθουν θα είναι χρόνια μιας σύγχρονης σκλαβιάς. Είμαστε όμως και λίγες ημέρες πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Άγιο Πάσχα. Και είναι αλήθεια ότι αυτός ο τόπος κουβαλάει το σταυρό του μαρτυρίου εδώ και πολλά χρόνια. Προσδοκά τη δική του Ανάσταση. Προσδοκά ο Σάλος Λάζαρος να βγει από τον τάφο του. Και θα βγει.
Θα νικήσει το κακό. Θα νικήσει τις δυνάμεις του διαβόλου. Θα νικήσει όλους εκείνους που θέλουν να μας κρατήσουν ζωντανούς νεκρούς. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφωνήσω τιμή και δόξα στους αγωνιστές του 1821. Τιμή και δόξα στην εθνική αντίσταση. Τιμή και δόξα σε όσους πολέμησαν και χάθηκαν για την ελευθερία, τη δημοκρατία, την εθνική ανεξαρτησία και τη λαϊκή κυριαρχία. Καλή Ανάσταση και καλή ελευθερία. Διευκόλυν τον Αγίον Πατέρα.